Λοιπόν, επιστροφή εδώ και πάλι στο χώρο του συνεδρίου και δίπλα μας, όπως βλέπετε κυρίες και κύριοι, ο Δήμαρχος Αθηναίων, ο κύριος Κώστας Μπακογιάννης. Κύριε Μπακογιάννη, ευχαριστούμε θερμά που είσαστε εδώ στην εκπομπή μας ζωντανά και φυσικά καλώς ορίσατε στο Βόλο. Καλησπέρα, καλώς σας βρήκα. Πολύ χαίρομαι που είμαι εδώ. Να είστε καλά. Ποια από τα κορυφαία θέματα θεωρείτε που απασχολούν την αυτοδιοίκηση και μάλιστα σε μια εποχή με πολλά οικονομικά ζητήματα ανοιχτά, άκουσαν, πήραν σήμερα απαντήσεις από τις ομιλίες μέχρι τώρα, τουλάχιστον των αρμόδιων υπουργών? Κοιτάξτε, βιώνουμε μια ενεργειακή κρίση, το ξέρουμε όλοι. Οι λογαριασμοί έχουν ανέβει πάρα πολύ. Οι λογαριασμοί στα νοικοκυριά, οι λογαριασμοί στην αυτοδιοίκηση. Και ταυτόχρονα προσπαθούμε να κλείσουμε και πληγές πολλών ετών. Βγαίνουμε από μια οικονομική κρίση. Άρα πρακτικά η ανάγκη που έχουμε να ενισχυθούμε και να στηριχθούμε οικονομικά είναι πάρα πολύ μεγάλη. Για να είμαστε ειλικρινείς, το κράτος, η κυβέρνηση, έχει δώσει πολύτιμες ενέσεις ρευστότητα στην αυτοδιοίκηση. Αλλά λέτε δεν είναι επαρκής? Και έχουμε κρατηθεί όρθιοι μέχρι τώρα. Εγώ πιστεύω ότι θα συνεχίσουμε με αυτό το ρυθμό και σε αυτή τη λογική. Αλλά να πάμε την κουβέντα λίγο πιο πέρα. Κάποια στιγμή δεν πρέπει να σταματήσουμε να προστρέχουμε με το χέρι απλωμένο στον εκάστοτε υπουργό, στην εκάστοτε κυβέρνηση, αλλά να κερδίσει η αυτοδιοίκηση την αυτονομία και την ανεξαρτησία που χρειάζεται. Κατά συνέπεια, τι είναι αυτό που ζητάτε για να συμβεί αυτό που τώρα περιγράψατε? Θα σας δώσω μια σειρά από παραδείγματα. 2-3 πολύ γρήγορα. 1. Τέλος διαμονής. Το λεγόμενο City Tax. Δεν υπάρχει. Θα πρέπει να το θεσπίσουμε και να το εισπράττει ο εκάστοτε Δήμος. Ένα δεύτερο παράδειγμα. Το τέλος παρεπιδημούντων να ορίζει το όριό του επίσης ο Δήμος. Ένα τρίτο παράδειγμα. Να πληρώνει δημοτικά τέλη τα Υπουργεία. Το ξέρετε σήμερα δεν πληρώνει. Το κεντρικό κράτος δεν πληρώνει ούτε για τον ηλεκτροφωτισμό, ούτε για την καθαρή. Τα Υπουργεία το γνωρίζουν αυτό? Από μένα σίγουρα το μάθανε σήμερα. Κατά συνέπεια, εσείς κύριε Μπακογιάννη μιλάτε για την ανάγκη μεταφοράς αρμοδιοτήτων, ώστε να υπάρχουν επαρκέστεροι πόροι για τη λειτουργία των Δήμων. Εγώ μιλάω για μια νέα αντίληψη, μια νέα φιλοσοφία στα ευρωπαϊκά πρότυπα. Ζούμε στον 21ο αιώνα. Δεν μπορούμε να λειτουργούμε με τη σκέψη στον 19ο. Ούτε μπορεί την εποχή των δικτύων, δείτε τα παιδιά μας πώς ζουν, να λειτουργούμε με ιεραρχίες. Τέλος πια με το υδροκέφαλο συγκεντρωτικό ελληνικό κράτος και μια νέα αρχή σε ένα πιο αποκεντρωμένο κράτος που θα δίνει περισσότερους βαθμούς ελευθερίας στην αυτοδιοίκηση αλλά και στον ίδιο τον πολίτη. Μάλιστα. Και αν θα θέλετε ένα σχόλιο σας, θέλω εγώ να ζητήσω για ένα σημαντικό έτσι θέμα της επικαιρότητας που έχει να κάνει με μια σπουδαία για την προσφορά μέχρι σήμερα δομή, την Κιβωτό του κόσμου, αλλά με καταγγελίες που έχουν και τις τελευταίες ημέρες το φως της δημοσιότητας, ερευνώντας αυτές οι καταγγελίες, αλλά όλους μας έχουν σοκάρει και μας έχουν κάνει να ανησυχούμε για το τι θα γίνει, κυρίως αυτό είναι το θέμα όλων, με αυτά τα παιδιά. Είναι ένα πολύ μεγάλο σοκ, μια γροθιά στο στομάχι. Μην ξεχνάτε ότι η δομή αυτή λειτουργεί εντός των ορίων του Δήμου Αθηναίων. Στον Κολωνό. Θέλω να πιστεύω ότι όσο γίνει πιο γρήγορα θα χυθεί άπλετο φως στην υπόθεση, αλλά και ταυτόχρονα ότι θα προστατευτούν τα παιδιά. Αυτό πρέπει να είναι το Α, αυτό πρέπει να είναι το Μ. Κύριε Μπακογιάννη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ.